Με ειδική πτήση που προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, έφτασαν οι 83.850 δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού των Pfizer και BioNTech, τις οποίες παρέλαβε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Μαζί του βρίσκονταν και κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Για το θέμα του εμβολιασμού, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πνευμολόγος και Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Αλέξης Πολίτης. Ήταν κάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Διαψευστήκαμε όλοι και καλώς διαψευστήκαμε. Όσοι πιστεύω ότι το εμβόλιο θα αργήσει κάποιους μήνες ακόμα, φάνηκε ξεκάθαρα ότι αν η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σκύψει πάνω από ένα ζήτημα, ενσκύψει πάνω από ένα ζήτημα και χρηματοδοτηθεί και αντιστοίχως, μπορεί να πετύχει θαύματα. Νομίζω ότι αυτή η έλευση, η γρήγορη, η ταχεία έλευση του εμβολίου όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη, μπορεί να αποτελέσει πηξίδα για μελλοντικές πανδημίες που εύχομαι να μην έρθουν ποτέ, αλλά νομοτελειακά κάποια στιγμή, έτσι δείχνει η ιστορία, θα έρθουν. Οπότε όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι μπορεί να μας προετοιμάσει για μελλοντικές περιπέτειες και να μην ξαναπούμε σε μια τέτοια διαδικασία στην οποία χάνονται ανθρώπινες ζωές και στην οποία καταστρέφεται όχι μόνο η παγκόσμια οικονομία, καταστρέφονται όλο το αξιακό μας σύστημα και όλο το γίγνεσθε όπως το έχουμε σχεδιάσει μες στο μυαλό μας. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα σίγουρα θα αφήσει πληγές, θα αφήσει αποτυπώματα και στο μέλλον, ωστόσο θα αποτελέσει ένα διδακτικό κακό παραμύθι για το μέλλον. Το παραμύθι το λέω για την ιστορία, για λόγους λογοτεχνικούς. Mm. Παραμύθι καθόλου δεν ήταν. Ήταν μια διδακτική ιστορία που θα μας οδηγεί και τις επόμενες δεκαετίες, εκτιμώ. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος επέβλεψε τους πρώτους εμβολιασμούς σε επαρχιακό νοσοκομείο. Στο μεγάλο αγώνα που δίνουμε κατά της πανδημίας, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας ένα μεγάλο όπλο. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ο εμβολιασμός αποτελεί την κορονίδα των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία, προκειμένου να την προστατεύσουμε και να την προασπίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι συμπολίτες μας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Η χώρα μας, μαζί με όλα τα κράτη-μέλη, την ίδια στιγμή έχει καταφέρει να έχει πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια που θα είναι διαθέσιμα. Ο Αλέξης Πολίτης μίλησε και για την έναρξη των εμβολιασμών στην Καβάλα στις 4 Ιανουαρίου. Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι το επιδημιολογικό φορτίο και όλοι οι αριθμοί, οι σχετικοί αριθμοί άρχισαν να πέσουν, παρά το lockdown το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβρη και φτάσαμε τέλη Δεκέμβρη για να πετύχουμε αυτό που αναμέναμε θα πετύχουμε σε 15 μέρες, αυτό που λέγαμε τότε, αν θυμάστε, για τις δύο πρώτες κρίσιμες εβδομάδες που είναι σημαντικές και κατά τις οποίες θα υπάρξει μείωση όλων των αριθμών, έχει να κάνει όλο αυτό το πράγμα και μπορεί να απαντηθεί σαφέστατα με την μη σωστή, ορθή τήρηση του lockdown όπως αυτό διαφαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο lockdown ήταν πιο ουσιαστικό, υπό την έννοια ότι ο κόσμος τηρούσε πιο ουσιαστικά τα μέτρα. Ναι. Στο δεύτερο lockdown κάτι κούρασε ψυχολογική, κάτι το γεγονός ότι γνωρίζαμε τους τρόπους να καταστρατηγήσουμε και να βρούμε παραθυράκια στον νόμο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια παραπάνω, βοήθησε αρνητικά στο να μην πέσουν τα νούμερα όπως τα θέλαμε. Το ίδιο ισχύει και με τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος πειθάρχησε παρά τις όποιες... Πειθάρχησε και προσέχει. Και προσέχει, θεωρείτε, και προσέχει. Προσέχει, σαφώς προσέχει. Ωστόσο, σίγουρα παρατηρήθηκαν φαινόμενα που θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Δηλαδή, αυτός ο συγκροτησμός σε πλατείες, σε μαγαζιά, σε κεντρικές οδούς κτλ. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Νομίζω και εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα το βρούμε μπροστά μας όλο αυτό. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κάποια έξαρση των αριθμών σε 10-15 μέρες από τώρα. Μακάρι να είναι έτσι. Αυτό που φάνηκε επίσης είναι ότι με τα οικογενειακά τραπέζια κατά τις ημέρες τις προηγούμενες που προηγήθησαν, τις άγιες ημέρες, φάνηκε ότι όντως ο κόσμος μάλλον τήρησε τους περιορισμούς και ότι μάλλον συνέφαγαν άνθρωποι οι οποίοι ανήκαν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον.